Πυρετώδες είναι οι προετοιμασίες για τα νέα συλλαλητήρια που θα διοργανωθούν για την ελληνικότητα της Μακεδονίας στις 6 Ιουνίου. Παράλληλες συγκεντρώσεις προγραμματίζονται σε όλη την Ελλάδα. Η πρωτοβουλία της Επιτροπής Αγώνα για την ελληνικότητα της Μακεδονίας για διοργάνωση συγκεντρώσεων στις μεγαλύτερες πόλεις της Μακεδονίας έχει αγκαλιαστεί με ιδιαίτερη θέρμη από δημάρχους, μητροπολίτες και τοπικούς φορείς όλων των πόλεων. Οι αρχικοί φόβοι των διοργανωτών για χαμηλή προσέλευση λόγω του σύντομου χρονικού διαστήματος που μεσολάβησε μέχρι την 6η Ιουνίου φαίνεται πως ξεπεράστηκαν. Απλοί πολίτες, εκπρόσωποι σωματείων, πολιτιστικοί σύλλογοι και επιμελητήρια έχουν μπει στη μάχη της διοργάνωσης και κινητοποιούν τα μέλη τους για την Τετάρτη. Συγκεντρώσεις θα πραγματοποιηθούν στην Πέλα, την Καβάλα, την Δράμα, τις Σέρες, το Κιλκίς, το Πολύκαστρο, το Λαγκαδά, τα Νέα Μουδανιά, την Έδεσα, τη Φλόρινα, την Καστοριά, την Πτολεμαϊδα και την Κατερίνη. Ιδιώτες και φορείς διοργανώνουν τις δικές τους συγκεντρώσεις σε Λάρισα, Θήβα και Ιωάννινα. Στην Καβάλα αναμένεται να πραγματοποιηθεί στην Πλατεία Ελευθερίας. Ελπίζω να επιβεβαιωθεί αύριο ότι θα είναι όντως ένα σημαντικό συλλαλητήριο, μια σημαντική συγκέντρωση η οποία θα έχει πολύ κόσμο. Αρχικώς δεν ήμουν καθόλου αισιόδοξος για τη διοργάνωση. Στην πορεία όμως βλέπω ότι υπάρχει ανταπόκριση του κόσμου, ελπίζω να επιβεβαιωθεί αύριο, γιατί είναι αναγκαίο να μπορέσουμε να βάλουμε κάποια πράγματα σε μία σειρά. Δυστυχώς αυτό που ισχύει στις διεθνείς σχέσεις μεταξύ των κρατών και στην παγκόσμια διπλωματία, ότι δεν ανταλλάσσονται ευχές με πραγματικά γεγονότα, δεν ανταλλάσσονται δεσμεύσεις με αοριστίες, εδώ στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν τηρείται. Ο Δήμος Καβάλας συμμετέχει και στηρίζει στο συλλαλητήριο και εγώ ως πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας απευθύνω ευθύ και ανοιχτό κάλεσμα σε όλους τους συμπολίτες μας, συλλόγους, φορείς και όποιον άλλον θέλει να παρευρεθεί στο αυριανό συλλαλητήριο, στο οποίο πρέπει να διατρανώσουμε την άποψή μας, αυτήν δηλαδή και την οποία και σαν Δημοτικό Συμβούλιο με ψήφισμα έχουμε εκφράσει έστω και κατά πλειοψηφία. Το θέμα του συλλαλητηρίου που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη στην Καβάλα ήταν ψηλά στην ατζέντα του Δημοτικού Συμβουλίου που συνεδρίασε το απόγευμα της Δευτέρας. Χαιρετισμό από τον Μητροπολίτη, γιατί βάζουμε την Εκκλησία μπροστά, η οποία είναι πάνω από κόμματα. Χαιρετισμό από τους διάφορους από την Αντιπεριφέρεια και από τους διάφορους Δήμους. Εγώ μάλιστα σκόπευα να διαβάσω το ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου. Δεν θα έβγαζα λόγο δεκάρικο υπέρ μιας ή άλλης πλευράς. Το ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου και αυτή τη στιγμή ψηφίσματα παίρνουν οι Δήμοι οι οποίοι δεν είχαν πάρει ψηφίσματα, γιατί δεν είναι όλοι οι Δήμοι στη Μακεδονία. Δεν ενδιαφέρονται με την ίδια ζέση που έχουμε εμείς με το θέμα το μακεδονικό στην υπόλοιπη Ελλάδα. Στο Δημοτικό Συμβούλιο βρέθηκε και εκπρόσωπος του Ιδρύματος Γεωστρατηγικής και Ελληνισμού, ο οποίος παίρνοντας το λόγο είπε πως μεταφέρω την αγωνία του Ιδρύματος για την επιτυχία του συλλαλητηρίου. Εμείς θα πρέπει να δώσουμε πολύ μεγάλη βάση προς την Θράκη, ώστε να έχει προσέλευση Ελλήνων πολιτών από την Θράκη προς εμάς. Σημαντικό είναι εκτός των επιστολών στους διευθυντές των σχολείων, τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων, τους συλλόγους διδασκόντων, αλλά και των 15 μελών. Σημαντικό είναι, όπως βέβαια έχετε πράξει και αυτό σας τιμά ιδιαίτερος, όλες τις επιστολές και όλη την προσπάθεια που γνωρίζουμε ότι κάνετε. Ο επικεφαλής της Λαϊκής Εισπύρωσης Χρήστος Ποτόλιας είχε αντίθετη άποψη και ξεκαθάρισε ότι δεν συντάσσεται με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Παίζει με τη φωτιά. Και όταν λέω φωτιά εννοώ πόλεμο. Γιατί ευθέως αυτό το κείμενο που έχω μπροστά μου μιλάει για αμφισβήτηση συνόρων. Και τα σύνορα, ξέρετε πολύ καλά, λάβουν μόνο με πόλεμο. Όταν μιλάς για μοναδικότητα της Μακεδονίας, τη στιγμή που η Μακεδονία είναι γεωγραφική περιοχή και είναι μοιρασμένη σε διάφορα, σε 3-4 κράτη, και όταν εσύ λοιπόν εγείρεις ζήτημα που έχει σχέση με αλλήτρωτες πατρίδες, αυτό σημαίνει αλλαγή συνόρων. Στο συλλαλητήριο για την ελληνικότητα της Μακεδονίας στην Πέλα θα βρεθεί ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολος Τζιτζικώστας. Το κεντρικό είναι της Πέλας, λόγω του ότι είναι η γενέτειρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, και θα είμαι εκεί μαζί με όλους τους πολίτες που θα βρεθούν στις πλατείες πολλών πόλεων της Βορείου Ελλάδος για να διαμαρτυρηθούμε έντονα για μια υπόθεση η οποία κατά την άποψή μας βλάπτει τα εθνικά συμφέροντα. Πήγα και στα δύο προηγούμενα, θα πάω και τώρα. Πού θα, στην Καβάλα θα είστε? Εγώ είμαι στην Αθήνα. Στην Αθήνα.
Επίσης, ό,τι αφορά το συλλαλητήριο της Καβάλας, αναμένεται να είναι περιφερειακό, καθώς είναι η βορειότερη πόλη της Ελλάδας όπου θα γίνει η συγκέντρωση. Ενώ την ίδια στιγμή θα μπουν και λεωφορεία από τους Δήμους Παγκαίου και Νέστου, ώστε οι πολίτες να βρεθούν στην κεντρική πλατεία της Καβάλας. Και ό,τι και να πούμε, αυτοί τα αποφασίσανε. Επίσης, μερικές ώρες πριν τη διεξαγωγή του συλλαλητηρίου για τη Μακεδονία στην πόλη της Καβάλας, ο Μητροπολίτης Φίλιππο Νεαπόλεως και Θάσου Στέφανος, με μήνυμά του αναφέρει πως «Όλοι μας ενωμένοι στον ειρηνικό αγώνα για την ελληνικότατη Μακεδονία μας και για το αρχαίο ελληνικό όνομά της που δίκαια μας ανήκει και δεν το παραχωρούμε σε κανέναν. Η Μακεδονία ήταν, είναι και θα παραμείνει ελληνική». Πώς δεν θα κατέβω, γιατί να με κατέβω, Έλληνας είμαι. Δεν κατέβω. Πολύ σωστά. Την ίδια ώρα την πεποίθηση ότι σύντομα θα ξεπεραστούν οι δυσκολίες με τα Σκόπια στην επίλυση του ονοματολογικού εξέφρασε ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Κοτζιάς. Άνοιξη το 2006, ο Ντίμης πρότεινε την ονομασία Δημοκρατία της Μακεδονίας Σκόπια, η οποία έγινε ασμενώς αποδεκτή από την ελληνική πλευρά, λέει η πρέσβηση εκείνης της εποχής. Λέει, για μην κοροϊδευόμαστε. Ασμενώς αποδεκτή, λέει, έγινε. Και η ονομασία Μακεδονία Σκόπια έχει πέσει στο τραπέζι από το 1996. Αν δεν αλλάξει το Σύνταγμα, αν δεν άρουν την προσέγγιση τους για μακεδονική εθνότητα και μακεδονική γλώσσα και αν δεν συμφωνήσουν στο έργα όμνες, δηλαδή μία ονομασία στο εσωτερικό και μία ονομασία στο εξωτερικό, την ίδια ονομασία, εμείς ως Νέα Δημοκρατία δεν πρόκειται να μπούμε καν στη συζήτηση αυτή. Σκληρή επίθεση στον Υπουργό Εξωτερικών εξαπέλυσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με αφορμή τα όσα είπε για τις διαπραγματεύσεις των κυβερνήσεων με τα Σκόπια. Ο κύριος Μητσοτάκης είπε ότι ο κύριος Τσίπρας παραμένει επικίνδυνος για το χειρισμό των εθνικών θεμάτων και ειδικά για το Σκοπιανό. Τρία ονόματα αποδεκτά από εμάς και το τέταρτο θα ήταν αποδεκτό. Ξέρω ότι υπάρχουν αντιρρήσεις γιατί ο ποταμός Βαρδάρης, Βαρδάσκης στο τέλος στην Ελλάδα λέει Ταξιός, αλλά έχει άλλο όνομα. Αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό έχει αποσυρθεί. Νομίζω ότι είναι ένα θέμα δικιά σου επιλογή. Η δικιά μου προσωπική μου θέση είναι ότι θα πρέπει στην επιλογή του ονόματος, σε αυτή την τελική φάση, τον πρώτο λόγο να τον έχουν οι ίδιοι οι πολίτες αυτής της χώρας για το πώς θέλουν να ονομάζουν τη χώρα τους. Ο κύριος Κοτζιάς, ο οποίος συχνά μοιάζει περισσότερο να υπερασπίζεται τα επιχειρήματα των γειτόνων μας παρά τις αυτονόητες αξιώσεις της χώρας. Και το κάνει, όπως το έκανε και χθες το βράδυ στην τηλεοπτική του συνέντευξη, με μία απροκάλυπτη, μόνο να πω έμφυτη αλαζονία. Και αυτό που βλέπουμε είναι μία αγωνία, μία μεγάλη αγωνία, να βρεθεί πάση θυσία και όσο γίνεται ταχύτερα μία λύση στο Σκοπιανό, προκειμένου να εξυπηρετηθούν διεθνείς σκοπιμότητες.